Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σε όλους. Είναι άλλο ένα The Barber Shop με το υποπτωμούσι στο Omnia TV. Μόλις μία μέρα μετά την επιστροφή μας από τη Χαλκιδική, ένα αρκετά επεισοδιακό, μία αρκετά εντυπωσιακή αποστολή, να το πω έτσι. Είδαμε και ακούσαμε πράγματα τα οποία μας παραπέμπουν πράγματι σε διαφορετικές εποχές. Κόσμος να προσάγεται, μία κατάσταση συνεχούς έντασης, κανονίσματα, μεταφορές από εδώ από εκεί, κόσμος που έχει ήδη προσαχθεί και λέει όλη του την ιστορία και τέλος πάντων μία κατάσταση η οποία, πώς να το πω, είχε πάρα πολύ μεγάλη επίδραση στον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να σκεφτεί όταν βρίσκεται μέσα σε όλο αυτό, εν αντιθέσει με όλους όσους δεν βρίσκονται εκεί, δεν έχουν καταλάβει τι να πρόκειται, δεν έχουν νιώσει όλη αυτή την κατάσταση. Και βέβαια, από τη στιγμή που είσαι έξω από το χορό, πολλά τραγούδια μπορείς να πεις. Ο σκοπός της σημερινής εκπομπής δεν είναι να μπει στην όλη οικονομική διαδικασία τόσο πολύ, όσο στο να περιγράψει τα συναισθήματα των κατοίκων, το τι συμβαίνει εκεί, να δώσει μια αίσθηση από εκείνο το μέρος και να καταλήξει στο γιατί υπάρχει αυτή η ένταση εκεί και για ποιο λόγο οι κάτοικοι αντιτίθενται τόσο πολύ, σε μια πολύ περιεκτική και αναλυτική συνέντευξη που μας έδωσε ο Σαράντες Γεωργιάδης, που είναι ομότιμος καθηγητής γεωλογίας στο Αριστοτέλειο. Μεταξύ άλλων, προ αυτής της συνέντευξης, θα δούμε τη γνώμη για την υπόθεση που έχει η τοπική βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Ιγκλέση και κάπου ανάμεσα θα δούμε και μερικά αποσπάσματα από ομιλίες στην εκδήλωση που έγινε στη Μεγάλη Παναγιά, στην συγκέντρωση που έγινε στη Μεγάλη Παναγιά την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου. Θα διαπιστώσετε κι εσείς, αν δώσετε προσοχή λίγο σε πλάνα, σε εικόνα κτλ., ότι η πίστη του κόσμου και η δέσμευσή του να μην παραδοθεί, να μην σταματήσει να αντιδρά σε αυτή την επένδυση είναι πάρα πολύ δυνατή. Επίσης, καλό είναι να σημειώσω ότι τα κομμάτια που βρίσκονται ανάμεσα στις συνεντεύξεις έχουν επενδυθεί μουσικά με τη μουσική ενός συγκροτήματος που αποτελείται από δύο ανθρώπους που βρίσκεται στην Αμουλιανή, που είναι ένα νησάκι απέναντι από τη Χαλκιδική και οι οποίοι έχουν αποφασίσει όλο αυτό το πράγμα να το εκφράσουν με τη μουσική και βρίσκονται με αυτόν τον τρόπο στο πλευρό των κατοίκων. Πάμε λίγο να πάρουμε εικόνα από το τι συνέβαινε στην Ιερισσό και το πώς συγκεντρωνόταν ο κόσμος και ποιο ήταν το feeling εκεί και να ακούσουμε τι μας είπε η Κατερίνα Ιγκλέση, που είναι η πρώτη συνέντευξη που έχουμε να σας δείξουμε. Πάμε. Στο πνεύμα να της γης που έγινε λίμνη φαντασμάτων που τρομάζουν, γι' αυτό το μέταλλο που έψαχνες να βρεις δεν θα σε σώσει τσάπα τα λόγια που σου τάζουν. Γράφει σκόνη στο γαλάζιο ουρανό, πνεύμονες, θάλασσα κι όνειρα
τα μαυρίζει. Με δασολόγος και λόγω και της σχέσης μου με το περιβάλλον της επαγγέλματος, αλλά και τις δικές μου προσωπικές ευαισθησίες και πάντοτε ανήκα και στον χώρο της αριστεράς, ήμουνα πάντοτε σε αυτό το κίνημα ενάντια στα μεταλλεία από τη στιγμή που υπήρξε και από τη στιγμή υπάρξε ένα φτεργέδι. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ μου ζήτησε να είμαι υποψήφια βουλευτής, και εγώ αλλά και το κίνημα θεωρήσαμε ότι αυτό ήταν μια καλή ευκαιρία. Όχι ότι ελπίζαμε ότι θα βγει βουλευτής από τη Χαλκιδική της αριστεράς, είναι ένας καθαρά δεξιός νομός, αλλά ότι θα ακουγόταν έστω το διάστημα που θα ήμουν υποψήφια η φωνή μας. Το κίνημα όμως ήταν τόσο μεγάλο και υπήρξε και αυτή η γενικότερη ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών στην Ελλάδα, που ήταν η ευκαιρία και τελικά το καταφέραμε να βγει μια βουλευτής της αριστεράς στη Χαλκιδική και μάλιστα μια βουλευτής μέσα από το κίνημα. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ η εκλογή μου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, το ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο κέντρο των γεγονότων στην Αθήνα, εκεί που βρίσκονται όλα τα μεγάλα κινήματα και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είναι ευαίσθητοι και ενεργοί σε τέτοια κινήματα, και έτσι έχουμε αποκτήσει μια καλύτερη δεκτίωση, τόσο και με μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία τώρα πια πιο εναλλακτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τους οποίους μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη επαφή. Λόγω και της δικής μου πια δημοσιότητας, λόγω του ότι με βρίσκομαι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σίγουρα θα ήταν πολύ ασυνήθιστο σε μια χώρα της Ευρώπης και σε μια δημοκρατική χώρα να πρέπει η βουλευτής να υπερασπίζεται το αυτονόητο, τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών. Είναι υποχρέωση όμως του βουλευτή, θεωρώ εγώ, να υπερασπιστεί σε αυτό το οποίο ορκίστηκε να προστατεύει, ακριβώς να προστατεύει το Σύνταγμα. Είναι ο θεματοφύλακας του Συντάγματος ο βουλευτής και άρα τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών και η δημοκρατία είναι αυτό το οποίο πάνω απ' όλα πρέπει να προασπιστώ. Και αυτό προσπαθώ να κάνω, προσπαθώ. Είναι αλήθεια ότι δεν το πετυχαίνω με τις συνθήκες που υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον προσπαθώ να το κάνω. Και επίθεση από ΜΑΤ στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι διαμαρτύρονταν ειρηνικά και γίνανε 14 προσαγωγές, 14 συλλήψεις μάλλον, κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι με το μόνο λόγο το ότι συμμετείχαν σε αυτή τη διαδήλωση. Πήγα λοιπόν στην αστυνομική διεύθυνση Χαλκιδικής να δω τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, να δω αν πραγματικά εφαρμόζονται τα δικαιώματά τους ή αν τα έχουν παραβεί κλπ. Και ένας ο διοικητής της ασφάλειας Πολυγύρου, ο κύριος Τζάβαλος, το κύριος που με σε εισαγωγικά παρακαλώ, δεν μου επέτρεψε να εισέλθω στην αστυνομική διεύθυνση σε ένα δημόσιο κτίριο, στο οποίο έχει πρόσβαση κάθε πολίτης, πολύ περισσότερο ένας θεσμικός παράγοντας όπως είναι ο βουλευτής. Στην επιμονή μου να εισέλθω στο αστυνομικό τμήμα, με προπυλάκησε, με έσβρωξε και σήκωσε τον κλόπ του να με χτυπήσει. Στη συνέχεια έγινε μια μικρή συμπλοκή εκεί, κατάφερα να μπω στο αστυνομικό τμήμα. Η πρώτη μου σκέψη ήταν να το μηνύσω. Δυστυχώς, σκεφτόμενοι πάλι δημοκρατικά, σκέφτηκα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ασυλία όπως έχω εγώ και έτσι θα ήταν λίγο παράδοξο να κάνω εγώ που έχω βουλευτική ασυλία μήνυση σε κάποιον άνθρωπο που δεν έχει ασυλία, από την οποία μήνυση μπορεί ακόμη και να χάσει τη δουλειά του. Φυσικά σήμερα το μετάνιωσα, διότι τελικά δεν αξίζει να φέρεσαι δημοκρατικά σε ανθρώπους που η έννοια δημοκρατίας δεν έχει καμία σχέση μαζί τους. Είναι λίγο περίεργο, ακούγεται λίγο περίεργο ένα κόμμα της αριστεράς να θέλει κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι εργαζόμενοι να χάσουν τις δουλειές τους. Δεν είναι ακριβώς όμως έτσι. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι θέσεις εργασίας, οι ελάχιστες θέσεις εργασίας που προσφέρει εδώ η Ελντοράντο, στην ουσία αποβαίνουν στο να χάσουν τις δουλειές τους
πολύ περισσότεροι άνθρωποι, διότι οι άνθρωποι εδώ, η περιοχή έχει τις, έχει τις δυνατότητες να αναπτυχθεί πολύ καλύτερα με την μελισσοκομεία, την κτηνοτροφία, τη γεωργία, τον τουρισμό. Να εκμεταλλευτεί τόσο το φυσικό της πλούτο, όσο και την ιστορία και τον πολιτισμό της. Μην ξεχνάμε ότι είναι η πατρίδα του Αριστοτέλη, ότι είναι η φυσική πύλη του Αγίου Όρους. Άρα θα μπορούσε η περιοχή αυτή σε ένα συνδυασμό αγροκτονιοτροφικής ανάπτυξης και τουριστικής ανάπτυξης να προσφέρει πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας, χωρίς να στερεί βέβαια τη δυνατότητα και στις επόμενες γενιές να ζήσουν σε αυτή την περιοχή. Στα πλαίσια αυτά, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, 16 και 17 Φεβρουαρίου, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, διοργάνωσε στην περιοχή εδώ μια διμερίδα, στην οποία υπήρξαν 10 εισηγήσεις από καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίοι δώσαν τις κατευθύνσεις αυτές και είπαν πόσο εύκολα και, αποδοτικά θα μπορούσαν να είναι αυτές οι άλλες δραστηριότητες, πόσο αποδοτικές θα μπορούσαν να είναι αυτές οι άλλες δραστηριότητες και να αναπτυχθεί η περιοχή σε μια άλλη κατεύθυνση. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι αυτή η περιοχή δεν μπορεί να είναι μεταλλευτική. Σε αυτή την περιοχή υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες να αναπτυχθεί και πραγματικά να υπάρξει μια αηφόρος ανάπτυξη. Χωρίς τα μεταλλεία. Δηλαδή θα πρέπει στην περιοχή να μπουν άλλες προτεραιότητες και όχι τα μεταλλεία. Και φυσικά μια από τις πρώτες μας προτεραιότητες είναι η αλλαγή του μεταλλευτικού κώδικα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα διαφορετικό κόμμα από τα άλλα. Η εγγύηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ίδιος ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα. Είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που επίσης βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα. Δεν λένε απλά λόγια, κάνουν πράξεις. Και παλεύουν πραγματικά, είναι μέρος αυτού του κινήματος ενάντια στα μεταλλεία. Δεν λένε απλώς από καθέδρας κάποια λόγια. Αυτή λοιπόν είναι η άποψη της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Συγκλέση για το όλο θέμα εκεί. Έχει τη δυνατότητα, λέει, και σαν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, το λαμβάνουμε και σαν επίσημη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, έχει τη δυνατότητα, λέει, ο τόπος να αναπτυχθεί και με διαφορετικό τρόπο. Και βέβαια θέτουν ως προτεραιότητα στο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι μας ενημερώνει η κυρία Εγκλέση, ότι σε περίπτωση που έχουν τη δυνατότητα, που αναλάβουν την εξουσία δηλαδή, θα αλλάξουν το μεταλλευτικό κώδικα, ούτως ώστε να μην οι εταιρείες οι οποίες έρχονται να κάνουν μια επένδυση, να μην κατέχουν μια ολόκληρη περιοχή και να κυρώνουν οποιοδήποτε άλλο τρόπο επένδυσης, λόγω του ότι χαρακτηρίζονται ως μεταλλευτικές πτυχές. Αυτό συνέβη το Σάββατο, που ήμασταν ήδη εκεί. Η κουβέντα ήταν η πρώτη κουβέντα που κάναμε το πρωί και ξαφνικά τα τηλέφωνα αρχίζουν και βαράνε και συνέχεια τηλέφωνα και από εδώ και από εκεί και η ίδια την βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ και πάει λέγοντας και μαθαίνουμε ότι από το πρωί έχουν προσαγάγει μια γυναίκα, στη συνέχεια προσάγουν τον άντρα της και στη συνέχεια με το πρόσχημα του ότι η συγκεκριμένη προσαχθήσα είχε μια προσωπική ανάγκη φώναξαν μια φίλη της η οποία ήταν έξω προκειμένου να τη συμπαρασταθεί και την προσήγαγαν και αυτήν αφού εισήλθε στο αστυνομικό τμήμα. Όσο συνέβαιναν αυτά τα καταπληκτικά, εμείς βρισκόμασταν στην Ιερισσό και παρακολουθούσαμε λίγο το όλο κλίμα, τι συνέβαινε, γιατί ο κόσμος ήδη συσπυρωνόταν για την εκδήλωση-διαδήλωση της επόμενης ημέρας στη Μεγάλη Παναγιά, γύρναγε το χωριό να ενημερώσει τον κόσμο και βέβαια συγκεντρώθηκαν όλοι στην κεντρική πλατεία του χωριού, ώστε να μαθαίνουν από πρώτο χέρι αν χρειαστεί να πάνε προς το τμήμα Πολυγύρου ή τέλος πάντων τι συμβαίνει με την συμπολίτησά τους. Στα πλαίσια αυτά, αφού συνέβη όλο αυτό το πράγμα, εμείς τη συναντήσαμε και με τη βοήθεια του POT μου και της Irate Greek πήραμε μία συνέντευξη, κάναμε μία κουβέντα στην οποία μας περιέγραψε ακριβώς τι συνέβη το Σάββατο όπου προσήχθη. Τώρα έχουν πάρει γύρω στα 50 άτομα προσαγωγή. Συνολικά. Ναι, στο περίπου. Από γνωστούς σου, φίλους σου, συγγενείς το δικό σου κύκλο. Σε μένα όχι. Απλά σε γνωστούς μέσω συντονιστικού και αυτά τα παιδιά που μιλάμε, τα ξέρω τα παιδιά, τα γνωρίζω.
Έχεις την εντύπωση ότι διάλεξαν κόσμο που ήξεραν ότι κινητοποιείται? Δεν ξέρω. Εγώ έχω ακούσει ότι όποιον βρίσκανε κυρίως στην Ιερισσό και στη Μεγάλη Παναγία έξω τους αρπάζανε. Και σε μένα, σε σένα πώς ήρθαν? Ήρθα 5,5 ώρα εδώ στο μαγαζί να το ανοίξω και 5,5 ώρα με το που πηγαίνω μέσα, μπαίνω μέσα, ανέβω φώτα μηχανές, πάω στη κουζίνα να ανάψω τα φώτα για έξω, μπαίνουν μέσα τρεις κύριοι και μου λένε καλημέρα. Καλημέρα. Η κυρία Τσιβίλογλου, μάλιστα, θέλετε κάτι? Είμαστε από το τμήμα Πολυγύρου. Τι θέλετε? Μία κατάθεση. Ορίστε, λέω, σας τη δώσω. Τι θέλετε, με ρωτήσετε? Όχι, λέω, κυρία μου, στο Πολύγυρο. Θέλω να πάρω ένα τηλέφωνο. Όχι, δεν θα πάρεις. Θέλω να πάρεις, δεν θέλω να πάρεις. Τελικά με αφήσανε να πάρω μόνο ένα τηλέφωνο. Ειδοποιώ μία κοπέλα να ειδοποιήσει τον δικηγόρο, αν χρειαστεί. Και από εκεί ύστερα δεν με αφήνουν να πάρω τηλέφωνο. Σε πήγαν στο... στο τμήμα Πολυγύρου, ναι. Με πήγαν. Ναι, πολιτικά ήσαν αυτοί ή με στολές? Πολιτικά, πολιτικά. Ήταν ευγενή και πολύ καλή. Δεν είχε βία, δεν υπήρχε βία, δεν υπήρχε τίποτα. Όταν σε πήγαν στο τμήμα, σου αφαίρεσαν προσωπικά σου αντικείμενα, κινητό, τηλέφωνο? Όχι, το τηλέφωνο μόνο μου είπαν να το βάλω στο αθόρυβο. Μου το πήρανε, δηλαδή, μου το είχε πάντα μία κοπέλα που ήταν μαζί μου συνέχεια. Τίποτα. Ούτε και DNA μου δώσαν τίποτα. Ή περίμενες? Όχι, περίμενα κάποια στιγμή, δεν ξέρω πόσες ώρες περίμενα, δεν είχα ώρα για να δω. Κάποια στιγμή ξεκίνησα, πιστεύω γύρω στη 1,5 με 2 ώρες πρέπει να με κάνει ανάκριση. Μετά με ξαναφήσαν από το ένα γραφείο, με πηγαίνω στο άλλο, με ξαναρωτήσαν κάποια άλλη στιγμή. Με διαβάζαν και ένας κύριος έγραφε κιόλας στο λάπτοπ όλα αυτά που είπα, αν θέλω να αλλάξω κάτι ή όχι, αν ξέχασα να σου πω κάτι. Τους είπα ότι δεν έχω να αλλάξω κάτι. Το υπογράφω, σαν να περίμενα πάλι πάρα πολύ ώρα και κατά τις 8 και 4, 8 και 20 μου λέει ένας κύριος σε μια κοπέλα που ήταν μαζί μου, σε λίγο λέει κυρία Τσιβίλογλου θα αφηθεί ελεύθερη. Και μετά από 10 λεπτά, τώρα δεν ξέρω πόσο, με αφήσαν ελεύθερη. Αυτή τη στιγμή αφέθηκαν και η Μένη και ο Βαγγέλης. Δεν φεύγουμε, ξεκινάνε και κατεβαίνουν όλοι μαζί από πολύ γύρω εδώ. Τρυπάμε στο πνεύμονα της γης που έγινε λίμνη φαντασμάτων που τρομάζουν. Γι' αυτό το μέταλλο που έψαχνες να βρεις δε θα σε σώσει τσάπα τα λόγια που σου τάζουν. Εγώ άκουσα κάποια στιγμή την ώρα που ήμουν σε ένα γραφείο το απόγευμα, καμιά ώρα πιστεύω πριν φύγουμε, πριν με πού να φύγω, Μένη, θυμίσου, είμαστε μαζί σου. Και ειλικρινά σας μιλάω, δεν το περίμενα και είχα βουρκώσει την ώρα. Καλημέρα. Αυτά. Αυτή η διαδικασία της κατάθεσης, γιατί θεωρεί, έτσι σου είπαν, έτσι για κατάθεση, δεν σου είπαν για ανάκριση. Όχι, όχι, κατάθεση. Ναι. Το χαρακτήρισαν ποτέ ανάκριση? Κατά όχι, 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 ποτέ, 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 ποτέ. Ο τρόπος τους πώς, ήταν άλλοι αυτοί που σου κάναν την ανάκριση, άλλοι αυτοί που σε πήραν από το μαγαζί, άλλοι αυτοί που σου κάναν την ανάκριση? Ο ένας, ο κύριος που ήρθε και με πήρε, ήταν μαζί μου την ώρα που έδινε τα στοιχεία. Και εκεί σε ανέκριναν ένστολοι? Όχι, όχι, κανονικά με τα ρούχα μου, πολιτικά. Πολιτικά. Ναι, ναι, ναι. Δεν είχε... Η διαδικασία ήταν, ας πούμε, άγρια, ήταν ήρεμη? Πολύ ήρεμη, ήρεμη, ήρεμη. Και δεν υπήρχε βία, δεν είχε φωνές, δεν είχε τίποτα ήρεμα. Απλά με λέγανε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Μήπως και με μπερδέψουν και μου πιάσουν
κάποια στιγμή κάτι που αυτό δεν ισχύει. Γιατί δηλαδή αν ήμουν εκεί πέρα, θα υπήρχαν σίγουρα στοιχεία. Θα βρίσκαν κάτι. Σου είπαν ότι είχαν κάποιο στοιχείο εναντίον σου? Ναι. Μου είπανε, ξέρουμε, λέει, έχουμε στοιχεία. Λέω, πείτε μου και εσείς τα στοιχεία και για να ξέρω κι εγώ. Και μου λένε, εκείνη τη στιγμή φωνάζει, ύψωσε λίγο φωνή και λέει, όχι, εσύ θα μας πεις. Λέω, μα δεν έχω να σας πω τίποτα, δεν ξέρω τίποτα. Τι να σας πω δηλαδή, ότι ναι, κύριε, ήμουν εκεί, ενώ δεν ήμουνα. Και το σου είπαν, ας πούμε, ότι το στοιχείο που είχαν ήταν η φωνή που ακούστηκε? Όχι, δεν ξέρω, κάποια στιγμή που ήμουν στο γραφείο, έρχεται ένας κύριος, με παίρνει. Μου βάζει στο γραφείο που ήμουν προηγουμένως από την έξω τη μεριά, δεν είχε φώτα, δεν είχε τίποτα. Το μόνο που δέκανε ήταν κάτι σκιές. Και μου λέει, σε παρακαλώ, φώναξε δυνατά αυτά που θα σου πούμε. Λέω, για ποιο λόγο, τι θα μου πείτε? Εντάξει, μου λέει, φώναξε και θα σου πω. Φωνάζω. Μου φωνάζει ο ένας ακόμα πιο δυνατά. Το φωνάζω πιο δυνατά αυτό. Μια, μου είπαν μια φράση που σου είπαν. Ναι, αυτή τη φράση που μου είπανε. Και μετά έρχεται ένας άλλος και μου λέει, σε παρακαλώ, βάλε μπροστά το κασκόλ σου. Βάζω και εγώ το κασκόλ και το ξαναφωνάζω πάλι αυτό που είπα. Και μετά με ξαναπήρα πάλι στο δωμάτιο μέσα και αυτά. Και όσον αφορά το... Δεν σου εξήγησαν εκείνη τη στιγμή γιατί σε βάζαν να το πεις αυτό? Γιατί μου είπαν ότι υπήρχε κάμερα πάνω στις σκουριές που έπιασε μια γυναικεία φωνή που έλεγε αυτά τα λόγια. Και θέλουν να ξεκριβώσουν αν οι φωνές είναι ίδιες ή όχι. Και μετά περίμενες και κάποια στιγμή σε άφησαν ελεύθερη. 8.30 ώρα το βράδυ. Και έμαθες ότι είχαν πάει σπίτι. Με ενημερώσανε. Σε ενημερώσανε. Ναι, ήρθαν και μου είπανε, λέει, κυρία Τσιβίλου, λέει, με εντολή εισαγγελέα θα μπούμε στο σπίτι σας. Έχετε κανένα πρόβλημα? Έχετε, λέει, να κρύψετε κάτι? Όχι, λέω, τι να κρύψω? Σαν τι μου λέει, εσείς θα μου πείτε. Όχι, λέω, βέβαια, λέει, αν θέλετε για απόπλα, μολότοφ, τα κρυγόνα και τέτοιο, λέω, δεν έχω τίποτα, μπορείτε να μπείτε, δεν έχω πρόβλημα. Αυτό τώρα εμένει, μιλάει κάποιος. Την εντολή εισαγγελέας την έδειξαν? Δεν ήμουν εγώ, μου μέσα, ήταν η μητέρα μου και... Όχι, δεν μου δείξαν τίποτα εμένα. Και στη μητέρα μου που δείξαν μία ταυτότητα μόνο που έγραφε ότι ήταν Ειρηνοδίκης, αν δεν κάνω λάθος. Πλημελιοδίκης. Και δείξανε τη ταυτότητα στην ουσία. Δεν δείξανε ένταλμα. Σε μένα όχι, στη μητέρα μου όχι. Όχι, τίποτα. Και ακούω αυτό, ήταν... Χωρίς εντολή θεωρητικά, ναι. Δεν μπορούσα να πω. Χωρίς ένταλμα θεωρητικά. Δεν ξέρω να σας πω. Ήταν κανείς στο σπίτι σου εκείνη την ώρα που πήγαν? Εκείνη την ώρα ήταν η κουμπάρα μου και μετά πήγε η μητέρα μου στο σπίτι. Που και η μητέρα μου δεν την ειδοποίησε κανένας, το έμαθα από ξένο. Που είδε ότι πήγαν στο σπίτι. Την πήραν τηλέφωνο ότι πήγαν κάποια άτομα στο σπίτι, πήγαινε τι συμβαίνει στο σπίτι της κόρης σου. Και έτσι και η μητέρα μου από το σπίτι πήγε στο σπίτι μου. Mm-hmm. Και είδε όλα αυτά τα άτομα. Τα παιδιά, το ένα παιδί σου ήταν... Η μία έπαιζε στην παιδική χαρά, βλέπει όλη τη φασαρία που έγινε κοντά στο σπίτι και ανεβαίνει πάνω και δεν την αφήνανε να μπει μέσα στο σπίτι. Έκλαιγε, τρομάξαν και οι δύο μετά, που αφού έμαθε η μία, θα το μάθανε και η άλλη κόρη μου, τρομάξανε. Το βράδυ που με είδανε, μου είπαν, μαμά, δεν θέλω να πάω στο σπίτι, γιατί λέει, αυτοί οι κύριοι μπορεί να ξαναέρθουνε και να σε ξανασυλλάβουνε. Και κοιμηθήκανε και το βράδυ στη μητέρα μου. Δυστυχώς. Μια μαύρη τρύπα μες στο πνεύμονα της γης που έγινε λίμνη φαντασμάτων που τρομάζουν. Γι' αυτό το μέταλλο που έψαχνες να βρεις δε θα σε σώσει τσάμπα τα λόγια που σου τάζουν.
Αφού λοιπόν ζήσαμε όλο αυτό το πράγμα τη συγκεκριμένη μέρα με πολλές εκατοντάδες ηθικούς αυτουργούς να πηγαίνουν πάνω κάτω στο χωριό ανησυχώντας για τους συμπολίτες τους, φτάσαμε στην επόμενη μέρα και μετά την απελευθέρωση της κοπέλας που είδαμε προηγουμένως, φτάσαμε στην επόμενη μέρα και των υπολείπων βέβαια, η οποία επόμενη μέρα χαρακτηρίστηκε σαφώς από την μπουρδάρα την οποία ακούγαμε και διαβάζαμε από τις αναμεταδόσεις των άλλων μέσων. Η έλεγχη, η εξονυχιστική έλεγχη, τα μπλόκα στους δρόμους, η έλεγχη των φορτηγών πούλμαν αεροπλάνων που πέρναγαν από την περιοχή, τα F-16 και όλα αυτά, ήταν αδιανόητες συλλήψεις των διάφορων μέσων και βέβαια ήταν και αδιανόητες δηλώσεις της αστυνομίας. Γιατί το μόνο που είδαμε εμείς εκεί, ανεβαίνοντας, ήταν πρακτικά δύο πούλμαν. Δύο πούλμαν γεμάτα ΙΑΤ. Εντάξει, 2-3 περιπολικά, στο ίδιο σημείο, όλοι μαζί, είχαν βγάλει τάβλη, δεν ξέρω κι εγώ, τόμπολα, σκάκι κτλ. Και παρακολουθούσαν τα μάξια που περνάγανε. Μέσα σε όλο αυτό σταματήσανε και δύο πούλμαν. Από τα 8-9 τα οποία είχαν εκδράμει προκειμένου να πάνε στην συγκεκριμένη διαδήλωση. Ούτε για δείγμα αστυνομική δύναμη στη Μεγάλη Παναγιά, στο σημείο που συγκεντρώθηκε ο κόσμος, και βέβαια ο κόσμος σαφώς ήταν άνω των 3.000-3.500 και θα το δείτε και στα πλάνα. Νομίζω ότι είδατε πάρα πολύ καλά όσοι παρακολουθήσατε και το live stream που έκανε ο Πότμος. Οπότε οι μπούρδες που διαβάζαμε σχέση με αυτά τα οποία βλέπαμε ήταν τελείως κουλά πράγματα. Βέβαια, μέσα σε όλη αυτή την κουλαμάρα, σαφώς ήταν εντυπωσιακό το δέσιμο του κόσμου, σαφώς πολλές από τις ομιλίες ήταν αρκετά ενδιαφέρουσες και επίσης σε κομμάτια τους εντυπωσιακές. Κρατήσαμε κάποια πλάνα από αυτά. Μεταξύ άλλων μίλησαν και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο Δήμαρχος ο οποίος είναι αμφιλεγόμενος για τέλος πάντων τη στάση του στο όλο θέμα, ο Λαμπάκης ο Βαγγέλης. Μίλησε ο Τόσκας ο Λάζαρος, ο οποίος είχε συλληφθεί και τα λοιπά, ας πούμε, ως ειδικός αυτουργός, ο οποίος είναι μέλος νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τόλης ο Παπαγεωργίου από το Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων, όπου ο καθένας με τον τρόπο του έδωσε λίγο το μπαλμό σε σχέση με τον κόσμο που βρισκόταν εκεί, σε σχέση με το κρύο, σε σχέση με το ότι όλο αυτό το πράγμα έγινε μέσα σε ένα σύννεφο. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος ήταν εκεί, άκουσε, χειροκρότησε, φώναξε, έβρισε. Πράγμα που μας έδειξε και το συζητάμε κιόλας, το πόσο δεμένοι έχουν γίνει και το σημειώνει και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης μέσα από όλη αυτή την κατάσταση. Πάμε να το δούμε. Αγωνιζόμαστε για ιερό σκοπό. Αγωνιζόμαστε για τη ζωή. Αγωνιζόμαστε με την ψυχή μας. Και να αφήσει ελεύθερους τους ίδιους εγκληματίες που σήμερα όλοι έπρεπε να είναι σε δικαστήρια και στις φυλακές. Επιμένουμε ότι δεν πρέπει να επεκταθεί η εξαρτητική διαδικασία στη Χαλκιδική, γιατί αυτό θα καταστρέψει το μέλλον των παιδιών μας. Και πρώτα απ' όλους, αυτός που σήμερα είναι εκεί και που έπρεπε να είναι στο δικαστήριο, γιατί σήμερα είναι υπόδικος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αντί λοιπόν σήμερα αυτοί να καταδικάζονται για τα ιδεχθή δικά τους εγκλήματα, προσπαθούν δυστυχώς και κατάφεραν να δείξουν
σε συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι πρέπει να καταδικαστούν αυτοί που πολλούν ακόμη και κουλούρια χωρίς άδεια για να επιβιώσουν. Όλοι αυτοί με τη συνδρομή των μέσων μαζικής ενημέρωσης απαιτούν από εμάς χωρίς ντροπή, προκειμένου να καλύψουν τη δική τους ενοχή, να καταδικάσουμε αγνώστους και όχι αυτούς που κατέστρεψαν σίγουρα έναν ολόκληρο λαό. Σε αυτούς λοιπόν ένα τους ταιριάζει. Ουέ ημίν υποκριτές. Θέλω να καταγγείλω τον Μπάχτα, ο οποίος είναι ο κύριος υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει εδώ. Είναι αυτός που πούλησε την περιοχή μας, είναι αυτός που εγκατέστησε τους χρυσοθύρες εδώ. Αλλά είναι και ο κύριος υπεύθυνος για αυτό που συμβαίνει στα χωριά μας. Γιατί αντί να λειτουργεί ως δήμαρχος όλων, να φροντίσει να μην διαταράσσεται η κοινωνική συνοχή, ενεργεί ως εκπρόσωπος της ελληνικός χρυσός, τάζοντας θέσεις και λαγούς με πετραχίλια. Καλούμε τις κυβέρνησες να αναζητήσει και να αποδώσει τις ευθύνες για την σκανδαλώδη σύμβαση παρεχώρησης και τις ζημιές που υπάρχει στο ελληνικό δημόσιο και να ακυρώσει την καταστροφική επένδυση. Διαλέξαμε αυτόν τον τόπο εδώ για να κάνουμε αυτή τη συγκέντρωση, τη μοναδική συγκέντρωση. Γιατί εκεί απάνω είναι οι σκουριές. Οι σκουριές σήμερα είναι το Κιούγκι, είναι το Μεσολόγγι, είναι η ελπίδα του τόπου. Είναι αυτό το πράγμα που θα αναστήσει ξανά τον τόπο μας από αυτή την ταφή που μας έχουν χώσει και θέλα να μας χώσουν βαθιά μέσα στη γη. Γιατί λέει, εκεί είναι το όραμα του Χρήστου, του Πάκτα. Το όραμα είναι μέσα στη γη. Είμαι βέβαιος ότι οι ανησυχίες του κόσμου για αυτά που πρόκειται να συμβούν είναι εντελώς δικαιολογημένες και το δίκαιο του αγώνα απόλυτο. Δεν παλεύει ο κόσμος εδώ για ιδέες. Οι ιδέες έρχονται εκ των υστέρων. Το πώς θα φτιάξουμε τον τόπο μας παλεύει για πολύ βασικά πράγματα, που είναι το δικαίωμα που έχει στο νερό, στο βασικό βιωτικό πόρο, χωρίς νερό δεν γίνεται και αυτό κινδυνεύει. Το δικαίωμα που έχει στον καθαρό αέρα. Έχουμε ακούσει τόσες φορές λεπτομέρειες, τα ξέρετε όλοι. Χιλιάδες τόνοι σκόνης με τοξικά μέσα κάθε ώρα. Για το δικαίωμα που έχει στο καθαρό έδαφος να μπορεί να καλλιεργεί. Λοιπόν, αυτά είναι δικαιώματα πολύ βασικά. Είναι παραπάνω από οποιαδήποτε σκάνδαλα. Τα σκάνδαλα δεν είναι εκείνα που κινούν τον αγώνα αυτών, τα οικονομικά. Εξάλλου υπάρχουν τόσο πολλά στην Ελλάδα.
Αυτό που μας κάναν αυτοί οι τρεις κύριοι και κάποιοι άλλοι ακόμα δεν είναι και τόσο πολύ κακό. Μην τους μισείτε. Γιατί είναι η υπέτη να ισχυροποιήσουμε τη βάση της λαϊκής ένωσης και ο λαός ο ενωμένος δεν φοβάται τίποτα και δεν πρόκειται αυτό που θέλουν τα ξένα συμφέροντα και το κράτος της Αθήνας να υλοποιηθεί. Αφού λοιπόν είδαμε μερικές ακόμα χιλιάδες ειδικούς αυτοργούς να περιφέρονται στους δρόμους της Μεγάλης Παναγιάς, φτάνουμε και στο σημείο να αναρωτηθούμε ξανά, γιατί ούτως ή άλλως η ερώτηση αυτή έρχεται συνέχεια, γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάνουν έτσι. Διαβάζω διάφορα πράγματα στο Twitter για τέλος πάντων, όταν συζητάνε οι άνθρωποι σε σχέση με τις κουριές και ο καθένας λέει, ας πούμε, ότι ναι, είναι μια επένδυση που και τα λοιπά και λεφτά και χρυσός και όλα αυτά και δεν θα, ξαναλέω, όπως είπα και στην αρχή, δεν θα μπω στο οικονομικό όλο, το οποίο βρωμάει και ζέχνει από πάρα πολύ μακριά. Η ουσία η βασική δεν είναι τα λεφτά. Έχουμε μπερδέψει λίγο τις προτεραιότητές μας. Η ουσία η βασική στο όλο αυτό παιχνίδι είναι το περιβάλλον και οι άνθρωποι που ζουν εκεί και ζουν και παραπέρα. Γιατί όλο αυτό το πράγμα δεν κάθεται σε ένα σημείο. Όλος αυτός ο θάνατος που προκύπτει από τέτοιου τύπου επενδύσεις δεν κάθεται στο σημείο στο οποίο έχουν εγκατασταθεί οι βιομηχανίες που τον παράγουν. Διαχέεται. Είναι σκόνη, είναι μικρά σταγονίδια, είναι τέτοια πράγματα. Και αυτά τα πράγματα είχαμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε με τον Σαράντο Γεωργιάδη, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής, γεωλόγος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης και μας είπε μερικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σε σχέση με το γιατί οι άνθρωποι αυτοί κάνουν έτσι, γιατί δεν πρέπει να συνεχίσει αυτή η επένδυση στο συγκεκριμένο σημείο και σε κανένα άλλο σημείο από όλα όσα συζητιούνται στην Ελλάδα και τελικά στον κόσμο. Αλλά σιγά σιγά. Πάμε να το δούμε. Τρυπάμαι στο πνεύμονα της γης που έγινε λίμνη φαντασμάτων που τρομάζουν. Γι' αυτό το μέταλλο που έψαχνες να βρεις δε θα σε σώσει τσάπα τα λόγια που σου τάζουν. Και βρίσκομαι σε αυτόν τον αγώνα από τότε που διάβασα τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Ελληνικός Χρυσός. Μια δύσκολη δουλειά, ομολογουμένως, διότι η μελέτη αυτή ήταν πράγματι, όπως ισχυρίζονται, αυτό είναι αλήθεια, ότι είναι ίσως η μεγαλύτερη που έγινε. Σε ό,τι αφορά βέβαια την ποιότητά της, δεν είμαι βέβαιος αν συμβαδίζει το μέγεθος, η έκταση της μελέτης αυτής με τα στοιχεία μέσα, κατά πόσο τα στοιχεία είναι όλα μελετημένα και σωστά. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι πολύ απλούστερο για τον κόσμο εδώ, αλλά και πολύ βασικό, πολύ ζωτικό. Το υπαριθμόν ένα είναι ο κίνδυνος που αισθάνονται ότι θα χαθούν τα νερά του Κάκαβου. Ο Κάκαβος είναι ο κύριος υδροδότης, όχι μόνο της περιοχής εδώ γύρω, αλλά είναι ο κύριος υδροδότης όλης της Χαλκιδικής. Αν σκεφτείτε ότι ξεκινάει η απορρόφηση νερών από το ανατολικότερο άκρο της Χαλκιδικής και η κατάληξή του, εκεί όπου έχουμε τις εκβολές αυτών των νερών, είναι στην δυτική ακτή της Χαλκιδικής, στην περιοχή της Ορμήλιας. Άρα διατρέχουν αυτά τα νερά όλη την Χαλκιδική και η οποιαδήποτε βλάβη γίνει εδώ ή αποστέρηση αυτού του ζωτικού για την επιβίωση χώρου, του νερού δηλαδή, θα έχει σοβαρές επιπτώσεις και στην οικονομία και στη ζωή του κατοίκου. Αυτό λοιπόν είναι για μένα το υπαρθμόν ένα πρόβλημα στην περιοχή αυτή και οτιδήποτε έχει λεχθεί ότι μπορεί να το θεραπεύσει αυτό το πρόβλημα, νομίζω
ότι δεν είναι τίποτα άλλο από επεμβάσεις που μοιάζουν με εκείνη την επέμβαση του μαθητευόμενου μάγου. Δηλαδή κάτι επανεισπηδήσεις του νερού που θα περισσεύει ξανά πίσω κτλ. Μου ακούγονται εντελώς τρελά, θα έλεγα. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, εν πάση περιπτώσει. Το άλλο το πρόβλημα βέβαια είναι το πρόβλημα της αέριας ρήπανσης. Οι όγκοι της σκόνης και των αερίων ρηπαντών είναι τεράστιοι. Αν σκεφτείτε ότι μέσα στην ίδια τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων μιλάμε για ποσότητες σε βάρος, παρακαλώ, σκόνης και αέριων ρηπαντών που είναι πάνω από 3.000 τόνοι την ώρα. Αυτό είναι ένα τεράστιο φορτίο σκόνης και ρηπαντών αέριων, μέσα στους οποίους να πούμε ότι υπάρχουν και ελαχιστότητα σωματίδια από μεταλλικά, τοξικά. Αυτά θα εκλείονται συνεχώς, θα πέφτουν πάνω σε ό,τι έχει απομείνει από το δάσος, θα έχει κοπεί τώρα. Και καταλαβαίνουμε αυτό τι επιβάρηση σοβαρή είναι για το ίδιο το δάσος, αλλά και για την γύρω περιοχή. Πώς θα αλλάξει δηλαδή η ποιότητα του αέρα. Να σημειώσω επίσης ότι προηγουμένως όταν είπα ότι θα έχουμε κίνδυνο για τα νερά, ο μεγάλος ο κίνδυνος είναι και από τη χρήση των νερών. Ο κάκαβος θα μπορούσε να το αντέξει αυτό, διότι έχει αρκετά νερά. Άρα λοιπόν μπορεί να πει κανείς ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν νερά και να περισσέψει και όλα για ό,τι ανάγκες έχουν γύρω κάτοικοι. Αλλά το θέμα είναι ότι για να γίνουν εξορίξεις σαν και αυτό που σχεδιάζεται στις χουριές, όπου θα ξεκινήσουμε από ένα υψόμετρο 700 μέτρα, θα γίνει το open pit, αυτή η ανοιχτή εξκαφή, μέχρι ένα βάθος 400 μέτρων και μετά θα συνεχίσουμε παρακάτω και θα φτάσουμε σε επίπεδα που είναι κάτω και από το επίπεδο της θάλασσας. Και για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να στραγγίζεται το βουνό, δηλαδή να γίνουν γεωτρήσεις αποστράγγισης για να μπορεί να προχωρήσει προς τα κάτω η εξόρυξη αυτή. Καταλαβαίνουμε ότι ολόκληρο το βουνό θα είναι συνεχώς σε μια κατάσταση ξηρότητας, έτσι, ότι δηλαδή ό,τι νερό περισσεύει, αυτό το νερό θα αντλείται. Αυτό σημαίνει ότι το δάσος που υπάρχει από πάνω κινδυνεύει από πολλές απόψεις, όχι μόνο από αυτό που είπαμε, ό,τι γίνει από ξύλωση για να γίνουν οι εγκαταστάσεις. Εντάξει, αυτό είναι ένα μεγάλο μέρος, αλλά δεν καταστρέφεται όλο το δάσος. Εν πάση περιπτώσει, η πληγή εκεί είναι σοβαρή, αλλά δεν είναι ο τελειωμός του δάσους εκεί. Η σκόνη όμως, τεράστιες ποσότητες σκόνης, σύν την αποξήρεση που θα έχουμε από κάτω, και η αποξήρεση δεν γίνεται μόνο στην στενή περιοχή του ρήγματος, αλλά εξαπλώνεται όταν τραβάει κανείς από ένα πηγάδι, ας πούμε, το νερό. Ξέρουμε ότι και γύρω περιοχή ξερεύεται. Άρα θα έχουμε ένα δάσος πάνω σε ένα βουνό το οποίο θα το αποξηραίνουμε συνεχώς. Αυτό το δάσος λοιπόν είναι καταδικασμένο αργά ή γρήγορα να καταστραφεί. Καταστροφή του δάσους τώρα σε τέτοια μέρη όπου έχουμε πολύ απότομες κλίσεις σημαίνουν πολύ έντονη διάβρωση. Θα χαθεί δηλαδή και το εδαφικό στρώμα το οποίο συγκρατεί σήμερα το δάσος και λειτουργεί σαν ένας φουγγάρι το οποίο τραβάει το νερό και υδροδοτεί τις ρίζες αυτού του βουνού. Άρα λοιπόν από πάνω υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, πέρα από τον περιορισμένο χώρο, περιορισμένο εντός εισαγωγικών, όπου θα γίνονται αυτές οι επεμβάσεις, να έχουμε μια αποξήραση πολύ ευρύτερη σε έκταση, και έτσι κινδυνεύει ένα από τα μοναδικά δάση που έχουμε στην Ελλάδα. Είναι από τα ελάχιστα, τα λίγα που έχουν μείνει στην Ευρώπη, τα οποία είναι αρχαίγωνα δάση. Μιλάμε για δάση δηλαδή τα οποία έχουν ζωή, μεγάλα δέντρα πάνω από 300 χρόνια. Και αυτό το συγκεκριμένο δάσος είναι ένα τέτοιο, το οποίο βέβαια έχει και μια τεράστια οικολογική σημασία, διότι είναι ενδιέτοιμα σε ένα πολύ μεγάλο πλήθος και ζώων και φυτών. Άρα λοιπόν η οικολογική σημασία είναι μεγάλη, εκτός από τη σημασία που έχει, όπως είπα, για το νερό. Μιλήσαμε για τον αέρα, βεβαίως έχουμε και την ρήπανση από εκεί και πέρα και την απόθεση τοξικών καταλήπων από τη μεταλλουργία, τα οποία έχουν μέσα, θα έχουν ξαθμογονικά άλατα, είναι ένα τοξικό το οποίο δεν συζητείται καθόλου στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τι επίπτωση θα έχει στο περιβάλλον. Είναι το αρσενικό που θα υπάρχει μέσα, στο οποίο θα επανέλθω σε λίγο. Και βεβαίως είναι η τεράστια έκταση και οι τεράστιοι όγκοι οι οποίοι, αυτών των καταλήπων, που θα πρέπει να καταλάβουν αντίστοιχες εκτάσεις. Ο σχεδιασμός είναι να γίνουν φράγματα σε απότομα ρέματα μέσα, τα οποία θα συγκρατήσουν, υποτίθεται, αυτά τα κατάλοιπα. Αυτά τα φράγματα γίνονται σε ρέματα που κατεβάζουν καθαρό νερό, άρα χρηστεύονται αυτά τα ρέματα σε ό,τι αφορά την τροφοδοσία που έχουμε σε καθαρό νερό της περιοχής. Και από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν και κάποια προβλήματα συστατικά που έχουν σχέση με τη γεωλογία της
περιοχής. Το υπέδαφος, το βραχώδες, σε αυτές τις θέσεις δεν είναι τέτοιο που να εγγυάται σταθερότητα απόλυτη και συνεπώς υπάρχουν κίνδυνοι μελλοντικής κατάρρευσης, όπως τα έχουμε δει σε πολλά μέρη του κόσμου. Δηλαδή αυτόν τον κίνδυνο δεν μπορούμε να τον εξαλείψουμε τελείως. Τώρα αν πάμε στην μεταλλουργική μέθοδο, η οποία πολύ διαφημίζεται, τη μέθοδο της ακαριαίας στήξης, το flash melting το λεγόμενο, αυτό πράγματι είναι μια μοντέρνα μεταλλουργική μέθοδο και πράγματι αυτό το οποίο απασχολεί τον πολύ κόσμο που λένε το κιάνιο κτλ. Σε αυτή τη μέθοδο δεν χρησιμοποιείται κιάνιο. Δηλαδή το flash melting λειτουργεί χωρίς κιάνιο. Και από την εταιρεία και τους ανθρώπους της διαδίδεται ότι βεβαίως δεν έχουμε χρήση κιανίου σε ό,τι αφορά τη μεταλλουργία. Αλλά αυτό αφορά μόνο τη μεταλλουργία και πάντοτε από την εταιρεία τονίζεται ότι εδώ δεν έχουμε μόνο αυτή τη μεταλλουργία, δεν έχουμε μόνο τις σκουριές και τη μεταλλουργία του flash melting, αλλά έχουμε μια ενότητα εξορρυκτικών και μεταλλευτικών δράσεων που πιάνει όλη την περιοχή. Κύρια τροφοδοσία στο flash melting γίνεται από ένα υλικό, αυτό που έρχεται τους πυρίτες της Ολυμπιάδας, οι οποίοι έχουν, στους οποίους μέσα στο μείγμα αυτό υπάρχει μια μεγάλη ποσότητα αρσενοπυρίτη. Ο αρσενοπυρίτης είναι ένωση σίδηρου αρσενικού και θείου. Και βέβαιως όλοι ξέρουμε ότι το αρσενικό είναι ένα ισχυρό τοξικό στοιχείο, αλλά έχει και μια άλλη ιδιότητα, ότι το αρσενικό είναι ένα πολύ εύθυκτο σαν μέταλλο. Η δουλειά που γίνεται όταν τροφοδοτείς κανείς τη μονάδα ακαριαίας στήξης με ένα τέτοιο μείγμα, η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή εκεί πάνω, είναι 1800 κάπου σε αυτό το επίπεδο, αν θυμάμαι καλά, εν πάση περιπτώσει, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι το θείο των πυρητών, οι πυρίτες είναι ενός μετάλλου με θείο, οι πυρίτες αυτομάτως έρχονται σε αυτή την υψηλή θερμοκρασία, η ένωση αποσυντίθεται, το θείο με οξυγόνο που επίσης διοχετεύουν μέσα καίγεται, αυτό ανεβάζει τη θερμοκρασία, δηλαδή ο κλίβανος αυτός όπου γίνεται όλα αυτά δεν τροφοδοτείται σε θερμότητα παρά μόνο στο ξεκίνημά του από εξωτερική πηγή, από εκεί και πέρα λειτουργεί αυτόνομα, δηλαδή το θείο το καίει. Τα άλλα τα μεταλλικά στοιχεία, πια τίκονται, έτσι, ο σίδερος δηλαδή, ο χαλκός και το αρσενικό. Το αρσενικό τώρα είναι τίκεται σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, ουσιαστικά εξαχνώνεται, δηλαδή είναι ένα εύκολα εξαχνώσιμο στοιχείο. Στη βάση του κλιβάνου λοιπόν συγκεντρώνονται τα τυγμένα υλικά, διαστρωματωμένα, από κάτω είναι ο χαλκός, από πάνω είναι ο σίδηρος, ο οποίος ενώνεται με πυρητική πρόσμιξη που βάζουν ένα συλλήπασμα, ας πούμε, για να φτιάξει από πάνω μια κρούστα πυρητική, άχρηστη ουσιαστικά. Ο χαλκός είναι εκείνο που μας ενδιαφέρει και ο χαλκός παγιδεύει και ό,τι χρυσό υπάρχει μέσα. Πάνω όμως, στο πάνω στρώμα έχουμε την αέρια, μια μεικτή αέρια φάση που έχει σκόνη και ό,τι εξαερώνεται από αυτό το μείγμα, μέσα στο οποίο κατά προτίμηση σχεδόν ολοκληρωτικά θα υπάρχει όλο το αρσενικό που έχουν αυτοί οι πυρίτες. Το πρόβλημα τώρα, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ, ότι αυτή η μέθοδος, έτσι όπως την περιέγραψα, οι διεθνείς προδιαγραφές είναι να μπορεί να λειτουργήσει με μια περιεκτικότητα σε αρσενικό μέχρι 0,3%. Από 0,3 μέχρι 0,5 έχει πρόστιμο, το παραπάνω δηλαδή το πληρώνει αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί, περιβαλλοντικό πρόστιμο, και από 0 και πάνω είναι απαγορευτική. Δηλαδή το 0,5% αρσενικό είναι το ανώτατο επιτρεπτό όριο σε ένα τέτοιο μείγμα το οποίο τροφοδοτεί ένα τέτοιο κλίβανο. Στην περίπτωση εδώ τώρα έχουμε το εξής, ότι το αρχικό μείγμα έχει μια περιεκτικότητα 2-3% σε αρσενικό, ήδη αυξημένο από την αρχική μορφή, με τον εμπλουτισμό που γίνεται αυτό πλησιάζει το 10%, είναι 9-11% περίπου, άρα έχουμε 20 φορές παραπάνω έως 30 φορές παραπάνω αρσενικό από το ανώτατο επιτρεπτό. Αυτό το αρσενικό είναι στην αέρια φάση, η οποία αέρια φάση απάγεται και διαχέεται στην ατμόσφαιρα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα φοβερό πρόβλημα περιβαλλοντικό. Το αρσενικό θα καταλήξει τελικά στην ατμόσφαιρα, δεν θα διαχέεται έξω. Με τη μορφή μικρών σταγονιδίων στην αρχή, όπως είναι μέσα στην αέρια φάση, είναι εξαερωμένο και μόλις βγει έξω αμέσως γίνονται ελαχιστότατα σταγονίδια, τα οποία διαχέονται στην ατμόσφαιρα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα φοβερό πρόβλημα και δεν νομίζω ότι μπορεί με αυτές τις προδιαγραφές να λειτουργήσει μια τέτοια μονάδα. Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε τέτοιες περιεκτικότητες, μονάδες που να χρησιμοποιούν τέτοιο απαγορευμένο υλικό.
Μαύρη τρύπα μες στο πνεύμονα της γης, που έγινε λίμνη φαντασμάτων που τρομάζουν. Γι' αυτό το μέταλλο που έψαχνες να βρεις, δε θα σε σώσει τσάπα τα λόγια που σου τάζουν. Και έρχεται λοιπόν το ερώτημα ξανά. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάνουν όλη αυτή τη φασαρία και αντιτίθενται σε αυτή την επένδυση? Σκόνη, αποξήρανση, διάβρωση, καταστροφή ενόβιου δάσους, αρσενικό, μόλυνση νερού. Πρέπει να προσθέσω κι άλλα. Πραγματικά. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι πράγματι το ελληνικό κράτος είχε όφελος από μια τέτοια επένδυση. Ότι δεν το είχε ξεπουλήσει για 11 εκατομμύρια, ότι είχε κρατήσει ένα γενναίο ποσοστό μέσα στην εταιρεία η οποία θα έκανε την εξόρυξη κτλ. Και ας υποθέσουμε ότι έβγαζε 200, 500 εκατομμύρια, 1 δισεκατομμύριο, 2 δισεκατομμύρια. Πόσα θα έπρεπε να βγάλει για να ξεπληρώσει τις χιλιάδες ανθρώπων που θα πρέπει να φύγουν από τις περιοχές τους, να χάσουν τις δουλειές τους, να αρρωστήσουν, να βγάλουν καρκίνους? Πόσα λεφτά θα έπρεπε να βγάζει το κράτος προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να σωθούν από μια επένδυση? Με αυτό το ερώτημα θα κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα. Θα σας αφήσω να ησυχάσετε, να ηρεμήσετε, ρε παιδί μου, που δεν πρόκειται. Αλλά σκεφτείτε ότι αν δεν πρόκειται να ησυχάσετε λίγο σήμερα, ας πούμε, και να φάτε μια-δυο ώρες να το σκεφτείτε όλο αυτό, πιθανόν αύριο να το πείτε σε άλλους δύο και οι άλλοι δύο να το πούν σε άλλους δύο και πάει λέγοντας. Και να σταματήσει αυτό το άθλιο παιχνιδάκι με τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν και να θυσιαστούν τόσοι χιλιάδες άνθρωποι προκειμένου να ζήσουν οι υπόλοιποι, που δεν πρόκειται να ζήσουν οι υπόλοιποι με αυτό το ρυθμό. Λοιπόν, ήταν άλλο ένα The Barbershop. Το είπε ο Πτωμούση, ήταν εδώ ξανά. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Τι έχει τώρα, έχει Θησαυρό της Κασάνδρας. Greatness. Λοιπόν, να είστε πάντα καλά, να προσέχετε τα κιάνια, τα αρσενικά και τα διάφορα, γιατί σκοτώνουν. Εντάξει, θα τα ξαναπούμε, βοήθειά μας. Thank you.